Αρέ, Δημήτρη, πάτε επιτέλους στο αρχείο εκείνος ο κομπάσος που περιμένουμε. Τόσο νόημα, δηλαδή το πρωί που να με πάρει, μόνο δύο σελίδες έχουμε κάνει. Να, αγόρι, μην κάνεις έτσι, έχει έρθει ο κομπάσος. Να, δώσ' Συγγνώμη. Ορίστε. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Αυτό. Ένας κοντός άσχημος άνδρας, όπως γράφει το σενάριο. Α, να, εγώ όμως βλέπω ότι αυτό είναι η Μαρούσκα. Γιατί σου είπε κανένας ότι η Μαρούσκα είναι καμία καλονή? Α, μάλιστα. Συγγνώμη, Αγγέννη. Αλλά όσο εδώ ήταν. Τέρμα. Τέρμα το γύρισμα για σήμερα. Και μπορεί και για πάντα. Παιδιά, κλείστε τις κάμερες. Αυτό να το ξεχάσεις. Και εσύ να ξεχάσεις αυτό. Γιατί βρε αγόρι μου, κάτσε πρώτα να προβληθεί το επεισόδιο, να δεις τι θα γράψουν οι εφημερίδες για αυτό τον άγνωστο εκφραστικό κομπάρσο. Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος είναι ηλίθιος και δεν πρόκειται να αναγνωρίσεις αυτόν τον άγνωστο εκφραστικό κομπάρσο. Την άγνωστη ανέκφραση κομπάρσα των δύο προηγουμένων επεισοδίων. Κατά ποιος θα τη γνωρίσει έτσι που την έντυσε? Μισό λεπτό, μου συγχωρείς δηλαδή, για να καταλάβω. Θες να πεις ότι αυτό εδώ είναι ντύσιμο ανθρώπου μεσαίου εισοδήματος, νομικού συμβούλου σε υπουργείο? Γιατί καλύτερα νομίζεις δίνεται ο Δρύς? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κυρία Μακορά, αλλά για άλλη μια φορά αποδείξατε πόσο επικίνδυνα άσχετη είστε. Και εσείς, κυρία Μαρκορά, αποδείξατε ότι ο Δαρβίνος, ναι, έκανε λάθος στην περίπτωσή σας. Εσάς οι προγονείς σας δεν ήταν επίθυγοι, ήταν γαϊδούρια. Συμφωνώ απολύτως για τους προγόνους μου. Πολύ καλά τότε. Χαίρετε, πάμε με Μαρούσκα. Α! Ας το διάλο, πώς είσαι έτσι, τρομάρα σου? Μου κόψες τα ύπατα.